Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η κακοκαιρία που πλήττει όλη τη χώρα αγριεύει κι άλλο τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμό στην πολιτική προστασία. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου για τις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων από ενισχυμένους ρηπαίους ανέμους. Σύμφωνα όμως με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το ισχύον έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού αναβαθμίζεται σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω των υψηλών ποσών βροχής και ραγδαιότητας των φαινομένων από απόψε έως και αύριο το βράδυ. Ήδη ενεργοποιήθηκε το 112 μέσω του οποίου εστάλει μήνυμα σε κατοίκους και παραθεριστές, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, καθώς αναμένονται πολύ ισχυρές καταιγίδες, ραγδαία φαινόμενα με υψηλά ποσά βροχής. Το μήνυμα από το 112 που εστάλει αναφέρει: επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο, παραθαλάσσιες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, νησιά Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλία, Σποράδες, περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοια. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις, ακολουθείτε οδηγίες των αρχών. Άρθηκε η απαγόρευση απόπλου του επιβατικού οχηματαγού Διαγόρα στο λιμάνι Βαθύ της Σάμου, το οποίο είχε προσκρούσει στην Προβλήτα κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του, μετά την κατάθεση πιστοποιητικών αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα που το παρακολουθεί. Το πλοίο έλαβε άδεια απόπλου για συνέχιση του δρομολογίου του. Στο πλοίο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 356 επιβάτες, 2 φορτηγά, 81 οχήματα και 19 δίκυκλα. Το πλοίο εκτελεί δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά προς Μύκονο, Ολέρο, Πάτμο, Άγιο Κήρυκο, Φούρνους, Βαθύ Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα. Η κακοκαιρία χτύπησε και τη Σαντορίνη, όπου από το πρωί της Τετάρτης εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι έχουν γίνει κατολισθήσεις στο λιμάνι και για το λόγο αυτό έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Χρειάζεται εγρήγορση, γιατί είναι τουριστική περιοχή και πρέπει οι επιχειρηματίες των καταλυμάτων να ενημερώσουν τους τουρίστες για τα έντονα φαινόμενα στο νησί, ανέφερε στη συνέχεια. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επικουρικών Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ, Ανδρέας Λεβαντής, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίο για τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ Καλύμνου. Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, που βρίσκονται όλη τη διάρκεια του 24ωρου στους δρόμους, αποτελούνται σήμερα από 6 μόνιμους και 3 επικουρικούς, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τους επόμενους μήνες και είναι άγνωστο αν θα υπάρξει προκήρυξη θέσεων ή αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις των επικουρικών. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από όσα μας είπε ο κ. Λεβαντής. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ Καλύμνου είναι η υποστελέχωση. Γίνονται κατά καιρούς κάποιες προσπάθειες να έρθουν κάποιοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, συνάδελφοι, με εθελοντικές μετακινήσεις. Είναι κάποιες λύσεις όμως οι οποίες είναι προσωρινές. Αυτή τη στιγμή είναι ορατός ο κίνδυνος του χρόνου το καλοκαίρι το ΕΚΑΒ Καλύμνου να έχει 4 άτομα προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι μία προκήρυξη η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Την περιμέναμε αυτή την προκήρυξη εδώ και 6 μήνες. Ετοιμάζεται, μας είπανε, ίσως μέχρι τέλος του χρόνου. Και επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες προκηρύξεις που είχε το ΕΚΑΒ, η Κάλυμνος ήταν σχεδόν απ' έξω. Δηλαδή, σε σύνολο, από το 2014 μέχρι και το 2019, σε σύνολο 5 ετών και 319 θέσεων συνολικά, η Κάλυμνος πήρε μία θέση. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Εμείς αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον στην επερχόμενη προκήρυξη να υπάρχουν 5 θέσεις για την Κάλυμνο. Να υπάρχουν 5 θέσεις ώστε τουλάχιστον να στελεχωθεί οριακά μεν, αλλά θα στελεχωθεί για να μπορούμε να δουλεύουμε σωστά και να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να παίρνουν και τις αδειές τους και τα ρεπό τους κανονικά όπως, για να μπορούμε να δουλεύουμε κανονικά όπως δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή επίσης στο ΕΚΑΒ Καλύμνου υπάρχουν 3 επικουρικοί. Στους 3 επικουρικούς οι 2, οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Δεκάτου του 2022. Και η έτερη συνάδελφος λήγει τον Απρίλιο του 2023.
Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση ότι θα υπάρξουν ανανεώσεις. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι, επειδή οι κενές οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή του ΕΚΑΒ ανά την Ελλάδα είναι περίπου στις 700, ζητάμε να υπάρξει ανανέωση σε όλες τις συμβάσεις των επικουρικών ανά την Ελλάδα, μέχρι την οριστική μονιμοποίηση. Δεν περισσεύει κανένας αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΒ και πάλι είμαστε πανελλαδικά, η επικουρική είναι γύρω στα 600 άτομα και πάλι αν αύριο το πρωί γίνουν όλοι μόνιμοι και πάλι θα υπάρχουν κάποια κενά. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η προκήρυξη που θα βγει θα πρέπει να έχει συνολικά να είναι αρκετά τα άτομα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά του ΕΚΑΒ. Τα 140 άτομα που ακούστηκαν, η προκήρυξη είναι πάρα πολύ μικρή. Ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη όταν θα βγει προς δημοσίευση. Και ελπίζουμε και το ζητάμε και είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν και το ΕΚΑΒ Καλύμνου τουλάχιστον 5 θέσεις. Γενικά τα Δωδεκάνησα αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης. Το παράδειγμα το έχουμε εδώ μπροστά μας. Για να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας αγόγιστα, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, για να προσφέρουμε στον καλυμνιακό λαό αυτό που του αξίζει πραγματικά, την περίθαλψη που του αξίζει, θα πρέπει να είμαστε στελεχωμένοι. Και για να μην το ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι διακομιδές που εξυπηρετεί το ΕΚΑΒ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της πανδημίας. Το ΕΚΑΒ και προνοσοκομιακά και το νοσοκομείο, η δευτεροβάθμια φροντίδα, δεν σταμάτησαν ποτέ να εξυπηρετούν άλλα περιστατικά. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, το COVID απλά έφερε στην επιφάνεια τις ελλείψεις του συστήματος υγείας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε, να είναι ευχάριστα τα νέα που θα πούμε και ότι υπάρχει πλέον στελέχωση και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα ακουστούν οι εκκλήσεις μας προς υπεύθυνους και προς τους βουλευτές των Δωδεκανήσων, ώστε να σκύψουν πάνω τα προβλήματα της Καλύμνου και των Δωδεκανήσων γενικότερα, ώστε να υπάρχει μια επαρκής στελέχωση και στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ. Με μια αναισθησιολόγο λειτουργεί ουσιαστικά και πάλι το νοσοκομείο Ρόδου, παρά τις υποσχέσεις για ενίσχυσή του με μετακινήσεις αναισθησιολόγων από άλλες περιοχές. Μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, σήμερα η Πολύμνια Γαλανού είπε χαρακτηριστικά: «Δεν αντέχω», για να προσθέσει ότι θα διεκδικήσει βραβείο Γκίνες για τις συνεχείς εφημερίες που είναι υποχρεωμένη να κάνει. Η κυρία Γαλανού κατήγγειλε ότι από τις 2 Απριλίου απέστειλε υπόμνημα στο διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, Χρήστο Ροηλό, για να καταρτήσει πρόγραμμα μετακίνησης αναισθησιολόγων εν ώψη του καλοκαιριού. Αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια από την πλευρά του, καθώς ο αναισθησιολόγος που μετακινήθηκε 2 φορές από την Κάλυμνο το έκανε οικειοθελώς σε συνεννόηση μαζί της. Ανέφερε επίσης ότι ο νέος διοικητής του νοσοκομείου προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα χωρίς να ενοχλεί την δεύτερη ΥΠΕ, με αποτέλεσμα η ίδια να εφημερεύει σχεδόν ολόκληρο το μήνα. Αν κάποιος πεθάνει στο νοσοκομείο Ρόδου, κανείς δεν θα σκεφτεί ότι η κυρία Γαλανού είναι κουρασμένη, κατέληξε. Ανακάτεψε ξανά την τράπουλα ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη της δημοτικής πλειοψηφίας, αλλά και να δώσει λύσεις σε προβληματικούς τομείς της δημοτικής αρχής. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από όσα μας είπε ο αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος παιδείας, προσχολικής αγωγής και μετανάστευσης Στράτος Καρίκης. Αυτό το ξέρει μόνο ο Δήμαρχος και είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχος στις αποφάσεις του συζητάμε πολλά πράγματα, όμως ο ίδιος έχει εικόνα, ο ίδιος ασχολείται με τις ανάγκες όλου του νησιού, τα μεγάλα, τα μικρά έργα, τον προγραμματισμό και βέβαια και με εμάς τους ίδιους. Έτσι στα πλαίσια αυτά ο Κώστας ο Ταραζιλιάς μπαίνει σε ένα πολύ σημαντικό τομέα για μας, στο να αναδείξουμε το νησί σε όλα τα επίπεδα και εσωτερικά, σε μέσα και εξωτερικά, και νομίζω ένα παλιό αίτημα που υπήρχε διαχρονικά να αναβαθμιστεί ο ρόλος των σχέσεων και της επικοινωνίας του Δήμου σε όλα τα επίπεδα, στο πρόσωπο του Κώστα πλέον είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ ήδη το συνεχάρηκα. Είναι μια σημαντική θέση που στο επόμενο διάστημα καταλαβαίνουμε όλοι δεν το κάνουμε για το θέμα εκλογών, αλλά πλησιάζουν και εκλογές, και θα συνεργαστούμε άψογα σε αυτό το σημείο. Άλλωστε είναι εντολή του Δημάρχου να συνεργαστούμε άψογα, προκειμένου να βγει έξω προς τον κόσμο, στο κύριο κομμάτι που είναι η επικοινωνία, όλα αυτά που έχουμε κάνει, όλα αυτά που θα αρχίσουν να τρέχουν το επόμενο
επόμενο διάστημα όλα αυτά που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν. Έτσι, ένα κενό που υπήρχε μέχρι τώρα, που και εγώ το είχα επισημάνει στον Δήμαρχο, λύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για μένα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τη Δημοτική Αρχή. Ταυτόχρονα, πολύ θετική εξέλιξη θεωρώ για τη Δημοτική Αρχή και την εκ νέου επαναδραστηριοποίηση του Τάσου του Σπανού, ένας άνθρωπος της επιχειρηματικότητας, ένας άνθρωπος με πολύ δυνατά στοιχεία, τα οποία τα έχουμε ανάγκη και εμείς εσωτερικά σαν παράταξη, και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Πιστεύω λοιπόν ότι και ο τομέας των οικονομικών που αφήνει ο Κώστας στο πρόσωπο του Τάσου του Σπανού θα μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά τα σπουδαία, για μένα πολύ σπουδαία, που έχουμε προγραμματίσει. Συνεπώς, κρίνω θετικά όλες αυτές τις αλλαγές. Μας έχει μείνει το θέμα μόνο του Ρόδα, που δεν ξέρω αν τελικά θα αποφασίσει ο Δήμαρχος να παραμείνει και εκεί ο Δημήτρης Τσίκης, καθώς η ΔΕΙΑΡΕΝ είναι πολύ μεγάλος οργανισμός και λογικά πρέπει να υπάρξει νέος πρόεδρος στο Ρόδα. Είναι απόφαση του Δημάρχου, άλλωστε αυτό γίνεται και με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι αυτές θα είναι οι αλλαγές. Συνεχίζουμε το έργο, άλλωστε δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι εμείς στα Δημοτική Αρχή σταθήκαμε στα πρόσωπα. Όλοι πρέπει να στέκονται, και αυτό κάνουμε και εμείς και ο Δήμαρχος και όλοι εμείς και εγώ προσωπικά στο έργο. Έκλεισε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Καλά κάνει ο Δήμαρχος και στο εξής, ότι συνεχώς ανακατεύει την τράπουλα με βάση τα δεδομένα και προσπαθεί να βελτιώσει την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ καλές κινήσεις. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε τις επιδοτήσεις στην ενέργεια για το μήνα Σεπτέμβριο. Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κυρίας και μη κυρίας κατοικίας για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύως μέχρι 35 κιλοβατόρες και για όλα τα αρτοπία ανεξαρτήτως ισχύως παροχής, η επιδότηση ορίζεται για το Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 89% της αύξησης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για χειμώνα γεμάτο προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην επάρκεια εφοδιασμού και στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που διαμορφώνονται σήμερα στο γεωπολιτικό και οικονομικό πεδίο, εκτιμάται ότι θα έχουμε ένα χειμώνα γεμάτο προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην επάρκεια εφοδιασμού και στις τιμές ενέργειας. Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών και τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαία παραδείγματα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στη Γερμανία, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Gazprom ότι θα σταματήσει εντελώς τη ροή φυσικού αερίου για λόγους συντήρησης στον βόρειο διάδρομο, στο Nord Stream 1, από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου να κινηθούν χθες πάνω από τα 270 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα, σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, προνοήσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά κινούμενοι σε δύο κατευθύνσεις. Εξασφαλίσαμε την επάρκεια και εξασφαλίζουμε την επάρκεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών για την έμπρακτη στήριξη νοικοκυριών και επαγγελματιών απέναντι στην τροφοδοτούμενη ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά τα επιτυχάνουμε κινούμενοι σε τρεις άξονες. Πρώτον, θέτοντας σε ισχύ νέα ρυθμιστικά μέτρα, όπως τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή, την διαφάνεια στις τιμές που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές και την διευκόλυνση των καταναλωτών στην αλλαγή παρόχου αζημίως. Δεύτερον, προωθώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών και δράσεων, όπως η νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβιθούσα, ο νέος τερματικός σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη, η αλματώδης αύξηση στην κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο διπλασιασμός της λιγνητικής παραγωγής. Και τρίτον, δημιουργώντας το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Δέσμευση της κυβέρνησής μας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα δίκτυο προστασίας που θα βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις, συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, για αυτόν τον μήνα η κυβέρνηση θα διαθέσει
1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, για τα οικιακά τιμολόγια, η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριες, κύριας και μη κύριας κατοικίας για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης χωρίς εισαγωγικά κριτήρια και για όλους τους παρόχους. Αφορά σε περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φτάνει τα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου ανέρχεται στα 677 ευρώ το Σεπτέμβριο, απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά το Σεπτέμβριο υπολογίζεται στα 748 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση σε μη οικιακά τιμολόγια και σε εμπορικούς καταναλωτές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύως μέχρι 35 κβ και για όλα τα αρτοπία και ζαχαροπλασία ανεξαρτήτως ισχύως παροχής, η επιδότηση ορίζεται για το Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 89% της αύξησης. Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψηλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοπία και υπολογίζεται στα 401 εκατομμύρια ευρώ το Σεπτέμβριο. Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές και βιομηχανικές παροχές με παροχή ισχύως μεγαλύτερη των 35 κβ, η επιδότηση ανέρχεται στα 342 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για το αγροτικό τιμολόγιο, η επιδότηση προσδιορίζεται στα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 90% της αύξησης. Η απλή ανάγνωση των αριθμών καταδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση, η οποία εξαντλεί κάθε οικονομική δυνατότητα προκειμένου να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος και να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών απέναντι σε μια πρωτοφανή σε μέγεθος και άγνωστη σε διάρκεια ενεργειακή κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Δωρεάν παιδεία στην προσχολική ηλικία θα εφαρμόσει από το Σεπτέμβριο ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Στράτος Καρίκης. Τα τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΗ θα είναι δωρεάν για γονείς που δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ για επιδότηση, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος. Σημείωσε ότι το μέτρο έχει συναντήσει μεγάλη αποδοχή από γονείς και ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ενώ ταυτόχρονα και στο κοινωνικό πεδίο, μια και το συζητάμε, νομίζω ότι και εκεί έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Θα ξεκινήσει λίγο ο ξενώνας για τους αστέγους, μια τεράστια προσπάθεια του Γιώργου του Τριάντου και όλης της Δημοτικής Αρχής. Αλλά κυρίως θα πω, επειδή σήμερα θα βγουν και τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς, αυτό που συνέβη για πρώτη φορά στο Δήμο Ρόδου, όλα τα παιδιά μας δωρεάν στις δομές του Δήμου που αφορούν παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Κανένα παιδί που δεν έχει τη δυνατότητα, αλλά όλα τα παιδιά, πλούσια, φτωχά, ενταχθούν ή δεν ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Ρόδου ανοίγει τις πόρτες ελεύθερα και χωρίς να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ, με την ευκαιρία αυτή να τα ακούσουν και όποιοι γονείς μέχρι τώρα δεν έχουν έρθει, για να δεχτούμε τα παιδιά. Εγώ θα παρατείνω όλες τις προθεσμίες όσο χρειαστεί, μέχρι και το τελευταίο παιδί να μπει στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και έτσι όλοι να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Και μια είδηση που βγάζω. Στα Φάντου ξεκινάμε φέτος και βρεφονηπιακό σταθμό, δηλαδή για πρώτη φορά ο Δήμος Ρόδου θα πάρει και παιδιά κάτω των 2,5 ετών. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό και έτσι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και αυτό το κομμάτι και αυτό θα επεκταθεί σιγά σιγά, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο θα ανοίξει και η Αλυσσός. Ήδη έχουμε τις απαραίτητες συνεργασίες, τελειώνουν τα θέματα όλων των μηχανημάτων που χρειάζονται και των υποδομών και έτσι και εκεί θα καλυφθεί ένα κενό. Είναι γνωστό ότι η Αλυσσός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και αμέσως μετά θα πάμε και στην Κρεμαστή που συζήτησα χθες με τον κύριο Στάμο και τον κύριο Δράκο, προκειμένου να βρούμε και εκεί κτίριο και να φτιάξουμε ξανά ένα νέο και σύγχρονο παιδικό σταθμό στην Κρεμαστή. Όλα αυτά τα λέω για να δείξω ότι αθόρυβα
προσπαθούμε. Χαιρόμαστε που αρχίζει να υλοποιείται το έργο μας. Το 22 θα είναι μια χρονιά που θα δουν όλοι μας σε αυτό το νησί αυτές τις πληγές να έχουν μέσα εργολάβους. Το 23 θα είναι μια χρονιά έργων. Και δεν είναι, πιστέψτε με, γιατί είναι προεκλογικό, αλλά γιατί όλα αυτά δεν βγαίνουν αυτόματα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ που θα τρέξουν. Και χρειαζόταν και να βρεθούν οι πόροι και να υπάρξει ο σχετικός διαγωνιστικός, διαδικασίες διαγωνισμού για να τρέξουν. Και βέβαια και στη ΔΕΙΑΡ πιστεύω έκανε πολύ καλό η παρουσία του Δημάρχου αυτό το διάστημα εκεί. Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και προσπαθούμε να τα λύσουμε με κάθε τρόπο να λύνονται. Δηλαδή επισημάναμε και πλέον να είναι σίγουροι το επόμενο διάστημα όλες οι περιοχές που πονάμε, είτε λέγεται Πεύκη, είτε Λίνδος, είτε Λοθιάρικα, είτε Λάρδος, οπουδήποτε, Κοσκινού αυτή τη στιγμή, γιατί είδα να εξελίσσεται και κάποια συζήτηση για τα Κοσκινού, θα υπάρξουν λύσεις. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η συνεργασία η άριστη που υπάρχει με την περιφέρεια θα τρέξει όλα τα έργα των δικτύων το επόμενο διάστημα, και να είναι σίγουροι, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταναλώσει ρεκόρ, και θυμάμαι παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο ετίθε το θέμα αν θα εξαντλήσουμε το όριο, το ημερήσιο που μπορούμε να πάρουμε από το φράγμα. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε τέτοια όρια. Δηλαδή ας λάβουμε υπόψη μας όλοι ότι η Ρόδος έχει βουλιάξει από κόσμο. Και αυτό, πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι πρέπει. Συνεπώς το κομμάτι της ΔΕΙΑΡ, να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και θα δώσουμε λύσεις από εδώ και πέρα σε όλα τα θέματα που έχουν υπάρξει. Πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα. Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχουμε λάβει 120.000 αιτήσεις για τα βάουτσερ, και με τα νέα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια οι δικαιούχοι βάουτσερ των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑ μπορεί να ξεπεράσουν τις 100.000, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Δόμνα Μιχαηλίδου, και ενθάρρυνε τους ενδιαφερόμενους που έχουν κάνει την αίτηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στα προσωρινά αποτελέσματα για τα βάουτσερ που αναρτήθηκαν, να τα εξετάσουν και να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου τις ενστάσεις τους. Έχει να κάνει με τα προσωρινά αποτελέσματα που αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα προς βράδυ για τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών. Πείτε μας ποιους αφορά αυτό. Και είναι προσωρινά, άρα μπορούν να κάνουν ένσταση και ποιοι. Χθες το βράδυ, αργά κιόλας, είχαμε τα προσωρινά αποτελέσματα τα οποία εκδίδει η ΕΤΑ, αυτή η επιχείρηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτώβρου, μπορούν οι συμπολίτες μας να κάνουν ενστάσεις. Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που νομίζω ότι μάλλον αφορούν στους περισσότερους από εμάς, ναι, 120.000 αιτήσεις έχουμε λάβει. Αυτές είναι 120.000 αιτήσεις για βρέφη και για νήπια. Και οι δικαιούχοι ποιοι είναι, πόσοι είναι καταρχάς? Οι δικαιούχοι είναι, ναι, έχουμε λάβει 120.000 αιτήσεις. Αυτό που έχουμε πει εμείς είναι το εξής, ότι για βρέφη και νήπια, όλοι όσοι είναι κάτω από τα νέα αυξημένα εισοδηματικά μας κριτήρια, παίρνουν κουπόνι. Οπότε υπολογίζουμε γύρω στους 100.000, αν αυτοί είναι παραπάνω, και με τις ενστάσεις και τις διασυνδέσεις που γίνουν με ΑΔΕ, με ΔΥΠΑ, δούμε ότι είναι παραπάνω από τις 97.000 που δώσαμε πέρσι, τότε βεβαίως με τα νέα αυξημένα, ξαναλέω, εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα κάτω από 33.000 ευρώ, 36 αν έχει τρία παιδιά, 40 αν είναι τυχερή και έχει τέσσερα παιδιά, μπορεί να λάβει κουπόνι. Και θυμίζω αυτό το 33 για μια οικογένεια με δύο παιδιά, πριν το 2019 ήταν 27, δηλαδή ανά παιδί έχουμε αυξήσει κατά 6.000 ευρώ το εισόδημα κάτω από το οποίο μπορείς να λάβεις κρατική χρηματοδότηση, έτσι ώστε και μια οικογένεια πλέον μέσω εισοδήματος να μπορεί να έχει κρατική χρηματοδότηση για αυτή την τόσο σημαντική υπηρεσία. Άρα είναι όλοι λοιπόν όσοι μας ακούνε και έχουν αυτά τα κριτήρια τα οποία λέτε και έχουν κάνει την αίτηση. Φυσικά γέρος δεν μπορεί να κάνει τώρα την αίτηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν δεν βλέπουν το όνομά τους στα προσωρινά αποτελέσματα, το όνομα του παιδιού τους δηλαδή, να κάνουν ένσταση ότι κάτι μπορεί να έχει πάει στραβά. Ακριβώς. Δεν δηλαδή ότι δεν πηγαίνει, δεν έχει ένα ταβάνι, ανεξαρτήτως αν έχουν αυτά τα κριτήρια, μπαίνουν, άρα μπορεί να περάσει τις 100.000 δικαιούχοι τελικά. Έτσι είναι. Και βλέπουμε, να πω κύριε Παπαχλημίζω, γιατί είναι σημαντικό για εμάς. Βλέπουμε πολύ μεγάλη ζήτηση στα βρέφη. Δηλαδή στα βρέφη έχουμε 58.000 αιτήσεις για βρέφη. Βρέφη στη γλώσσα της Φρόνοιας θεωρούμε τα μωρά τα οποία είναι μέχρι 2,5 ετών. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτό είναι, αν θέλετε, ενθαρρυντικό για εμάς, γιατί θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν σε βρεφικούς σταθμούς, να μην μένουν σπίτι, γιατί όσο καλός και να είναι ο παππούς και η γιαγιά,
Το σωστό για το παιδί είναι να είναι με ένα επιστημονικό προσωπικό να το διαπαιδαγωγεί μέσα στη μέρα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, επειδή η χώρα μας, λόγω δυναμικότητας της σχέσης στο παρελθόν και μη υψηλής ζήτησης για βρέφη, δεν έχει φτιάξει αρκετές βρεφικές θέσεις. Mm-hmm. Έχουμε 58.000 αιτήσεις τη στιγμή που υπάρχουν μόνο 25.000 mm-hmm. θέσεις για βρέφη. Mm-hmm. Άρα, υπενθυμίζω, το πρόγραμμα που φέραμε, πολύ μεγάλο πρόγραμμα που φέραμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, 180 εκατομμύρια για 50.000 θέσεις ευρεφικούς. Δηλαδή από 25 που είναι σήμερα θα τριπλασιαστούν και θα γίνουν 75.000 θέσεις. Δημοτικά ΚΔΑ προτάει χρήσα αν θα καλυφθούν οικονομικά όλα τα βάουτσερ με πλήρη φάκελο και οι υπάλληλοι των δημοτικών ΚΔΑ είναι με σύμβαση κάθε χρόνο. Προφανώς εννοεί, γιατί δεν είναι μόνιμα, αντιλαμβάνομαι το ερώτημα αυτό. Η σύμβαση είναι σημαντικό και σωστό το ερώτημα που θέτει η φίλη μας. Ακριβώς γιατί όπως και η δημοτική βρεφονηπιακή σταθμή, έτσι και τα δημοτικά ΚΔΑ έχουν ετήσιες συμβάσεις που ανανεώνονται από τους Δήμους και δεν τους πιάνει μάλιστα και η αντισυνταγματικότητα της διετίας. Δηλαδή μπορεί ο Δήμος mm-hmm. να κάθε χρονιά και πάνω από δύο χρονιές και τρεις και τέσσερις και δέκα να ξανακάνει τη σύμβαση με το συγκεκριμένο ιδιώτη. Εμείς τι έχουμε πει? Εμείς έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσα κουπόνια ΚΔΑΠ δώσαμε και πέρσι. Mm-hmm. Να πω το εξής. Τα ΚΔΑΠ είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ναι. μαζί με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Εμείς ποια είναι η μεγάλη μας δέσμευση? Να δώσουμε κουπόνι σε όσα παιδιά έχουν αναπηρία, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Φέτος έχουμε ναι. 9.000 αιτήσεις για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Mm. Πέρσι, σκεφτείτε, είχαμε 7.000. Άρα έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε ένα κουπόνι που για το κράτος κοστίζει πάνω από 3 φορές mm. όσο κοστίζει το ΚΔΑΠ. Οπότε θέλουμε να καλύψουμε όλα τα παιδιά που έχουν αναπηρία. Αυτό ναι. είναι δική μας θέση και δεν πάμε ούτε εκατοστό πίσω. Και μετά να δούμε πώς βοηθούμε και οικονομικά την τυπική, αν θέλετε, ελληνική οικογένεια για το παιδί της το απόγευμα. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρθηκε σε άλλα δύο προγράμματα που τρέχουν μαζί με εκείνο των βρεφονηπιακών σταθμών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, αλλά και ενήλικες με αναπηρία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και τα ΚΔΑΠ για τα παιδιά σε ηλικία δημοτικού. Η Υφυπουργός πρόσθεσε ακόμη πως 1.450 αιτήσεις βοηθών για ΑΜΕΑ πληρούν τα κριτήρια και στις αρχές του Σεπτέμβρη ανοίγει η αντίστοιχη πλατφόρμα. Ήθελα να σα ρωτήσω το εξής, να φύγουμε να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί έψαχνα να βρω είναι το κομμάτι του προσωπικού βοηθού, των ΑΜΕΑ, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Το έχουμε λίγο, φταίμε και εμείς δημοσιογράφοι, το έχουμε παραβλέψει δηλαδή. Εκτιμώ ότι αφορά αρκετό κόσμο, αλλά θα ήθελα στην πράξη να δω πόσους τελικά αφορά και πόσους, αν έχει καταφέρει να βοηθήσει. Γιατί κάθε μέτρο, νομίζω, κρίνεται και στην πράξη. Το τελευταίο που βρήκα, πρέπει να σου πω σχετικά, ήταν εδώ το έχω τυπώσει από το EarthNews.gr, είναι ότι άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων τον Απρίλιο και μέχρι 15 Μαΐου ήταν υποβάλλουν την αίτησή τους όσοι είναι συνάνθρωποι μας ΑΜΕΑ και ήθελαν τον προσωπικό βοηθό. Τελικά λοιπόν τι έγινε? Είναι, αυτό είναι μέσα Μαΐου, έχουμε τώρα τέλη Αυγούστου. Έγινε αιτήσεις, πόσοι καλύπτονται, πώς καλύπτονται. Τι είναι ο προσωπικός βοηθός? Ο προσωπικός βοηθός είναι μια υπηρεσία την οποία δίνει το κράτος, χρηματοδοτεί το κράτος, αλλά επιλέγει ο ίδιος ο δικαιούχος. Mm-hmm. Δεν έχετε το κράτος πατερναλιστικά να σου πει Δόμνα, πάρε τον Κώστα. Όχι. Έρχεται η Δόμνα, ξέρει τις ανάγκες της, βλέπει ποιοι είναι οι πιθανοί βοηθοί της και επιλέγει τον Κώστα. Αν ο Κώστας δεν τις κάνει, επιλέγει την Μαρία. Μας. Αυτό το πράγμα άρα έχει δύο πλευρές. Η μία είναι της Δόμνας που μπορεί να έχει αναπηρία mm-hmm. και η άλλη είναι του βοηθού που θα πληρωθεί, mm-hmm. είναι ένα επάγγελμα πλέον για να βοηθήσει τη Δόμνα στις ανάγκες της. Είναι να πάει στο σούπερ μάρκετ, είναι να πάει στο πανεπιστήμιο, είναι να πάει στη δουλειά της. Είναι να μείνει σπίτι και να κάνει μπάνιο. Ναι. Είναι αυτές οι δύο πλευρές δηλαδή, του άνθρωπου με την αναπηρία και του ανθρώπου που θα τον βοηθά επαγγελματικά, οι οποίες πρέπει να συνάψουν μια εργασιακή σχέση. Για να γίνει αυτό, θέλουμε δύο μητρώα. Αυτό των αναπήρων που κάνουν αίτηση για προσωπικό βοηθό και αυτό των προσωπικών βοηθών που θα δουλέψουν με το άτομο με αναπηρία. Έκλεισε το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, ανοίξαμε τις αιτήσεις, είχαμε 1.800 αιτήσεις για προσωπικούς βοηθούς, από αυτές γύρω στις 1.450, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και από αυτές τις 1.400, μιας και έκλεισαν οι αιτήσεις, υπενθυμίζω το πρώτο κομμάτι του πιλωτικού είναι μόνο για την Αττική, το δεύτερο κομμάτι πάλι του πιλωτικού έχει και τέσσερις άλλες περιφέρειες, την Αττική με τα νησιά της, έτσι, ναι. για να έχουμε τις ορεινές mm-hmm. περιοχές της Αττικής, για να έχουμε τις παιδινές και να έχουμε και τα νησιά, να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε ένα σωστό περίγραμμα ναι. του πώς θα τρέξει το πρόγραμμα. Έχουμε 1.400 δικαιούχους, οι οποίοι στο τέλος του μήνα αυτού θα ειδοποιηθούν από εμάς ότι είναι επιλέξιμοι. 1.400 τελικά οι δικαιούχοι. 1.400. Αυτό, ωραία, κατάμε 1.400 δικαιούχοι, οι οποίοι είναι τελικά επιλέξιμοι. Mm-hmm. Σε αυτούς θα πάει η τριμερής επιτροπή στο σπίτι. Εδώ είναι mm-hmm. μια μεγάλη διαφορά με τα ΚΕΠΑ. Τα ΚΕΠΑ, επειδή
καταλαβαίνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Έτσι, ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Τα ΚΕΠΑ υπάρχει ταλαιπωρία. Προσπαθούμε να την αλλάξουμε την ταλαιπωρία αυτή, γιατί ο κόσμος πηγαίνει στα ΚΕΠΑ και είναι δύσκολη κατάσταση. Στην καινούργια αυτή υπηρεσία που παρέχουμε, του προσωπικού βοηθού, πηγαίνει η τριμερής επιτροπή που κρίνει την λειτουργικότητα της αναπηρίας, πηγαίνει στο σπίτι του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει κάπου και να ταλαιπωρηθεί. Οπότε, τέλος του μήνα, ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι είναι δικαιούχοι και αρχή του Σεπτέμβρη ανοίγει η πλατφόρμα για τους βοηθούς. Ελπίζουμε στο κοινωνικό σας μήνυμα να μας παίξετε και στα διαφήμιση, για να μάθουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να γραφτούν σαν βοηθοί και να δουλέψουν, να πάρουν έναν καλό μισθό, να δουλέψουν με κάποιον. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου συνεχίζει τις προβολές του με εξαιρετικά δείγματα της κινηματογραφικής τέχνης πέραν της μυθοπλασίας, της καταγραφής δηλαδή πτυχών της πραγματικότητας. Για μια ακόμη χρονιά, στο πανόραμα του φεστιβάλ συμμετέχουν εξαιρετικά δείγματα της κινηματογραφικής τέχνης με πολύ σημαντικούς καλεσμένους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Συνολικά 38 ντοκιμαντέρ από 9 χώρες θα προβληθούν στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ πέρα από τα σύνορα στο Καστελόριζο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Σάββατο 27 Αυγούστου, σε μια ειδική εκδήλωση, θα προβληθεί για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, στο ακριτικό Καστελόριζο, το ντοκιμαντέρ George Bezos Icon, που αφηγείται τη ζωή και τη δράση του Γιώργου Μπίζου, του Έλληνα δικηγόρου που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα κατά των διακρίσεων στη Νότιο Αφρική. Η πρωτοβουλία της προβολής του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη. Καλώς ήρθατε στην 7η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, πέρα από τα σύνορα, μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. 7η χρονιά λοιπόν, εδώ στο Καστελόριζο, το πέρα από τα σύνορα, μεγάλος αγώνας, 12 μήνες, με ανιδιοτέλεια, με ψυχή, με μεράκι και κυρίως με αγάπη. Πέρσι ήταν πολύ μεγάλη τιμή και χαρά, σε αυτό το μικρό νησί, με την τρανή ιστορία, να έχουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως και φέτος, της κινηματογραφικής κοινότητας, της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας. Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής πέρσι, ο Κλάους Έντερ, πρότεινε να θεσπιστεί ένα βραβείο, βραβείο της Διεθνούς Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου, βραβείο Φιπρεσί, πολύ μεγάλη τιμή. Είναι ο άνθρωπος που επιλέγει τις ταινίες της Κάνες. Είναι λοιπόν ένα φεστιβάλ που χάρη σε αυτά τα παιδιά που μόλις χειροκροτήσατε, μεγαλώνει αργά και σταθερά, με πίστη και όραμα. Φέτος τιμούμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία, καθώς οφείλουμε. Πέρσι τιμήσαμε το 1821. Θυμίζω ότι το 1821 ολοκληρώνεται το 1922. Το πέρα από τα σύνορα, με τον τρόπο του και τον αγώνα του, προσπαθεί ξανά το Καστελόριζο να βρει τη θέση που του αξίζει στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Γι' αυτό μας θυμούν και όλοι αυτοί οι φίλοι μας από τα πέρατα της Οικουμένης. Θα κλείσω με τα λόγια του Κωνσταντινουπολίτη ποιητή, 4 φορές βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, λέει ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, «Δούλοι, ελεύθεροι, πάντως εκτελέσαμε το χρέος μας, παλέψαμε». This festival is called Beyond Borders, and I think with such an ambitious title, it's going to be necessary to prove that we can live beyond borders, that history doesn't belong to anybody. It belongs to the people where they live, whether they live this side of the border or beyond the borders. And I thought it would be a lovely idea to help Irini and to help this wonderful festival team and this wonderful place. Οι διοργανώσεις, οι φιλόδοξες, ενηλικιώνονται στην τρίτη τους επανάληψη. Νομίζω ότι σήμερα, στο 7ο, σε επίπεδο διοργανώσεων περνάτε στην κατηγορία των μεσηλίκων.
Και αυτό αποδεικνύει ότι όταν δουλεύεις με αγάπη και με μεράκι, έρχεται και η αναγνώριση, έρχεται η καθιέρωση και βέβαια έρχεται και η επιτυχία. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας την εθνική σημασία, τη διεθνή πολιτιστική εμβέλεια της διοργάνωσης, καθώς και τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της, βρίσκεται σταθερά παρόν, έμπρακτος αρρωγός και συμπεραστάτης του φεστιβάλ αυτού. Ενός φεστιβάλ που συμβάλλει καθοριστικά ώστε το Καστελόριζο να αποτελεί πλέον έναν διεθνή πολιτιστικό προορισμό και ένα σταθερό σημείο μιας ετήσιας καλλιτεχνικής συνάντησης και δημιουργίας. Στην τελετή έναρξης του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ διαβιβάζω τις ευχαριστίες, τις ευλογίες, τις ευχές και τη σιγουριά για την επιτυχή διοργάνωση του φεστιβάλ. When I came this morning with the ship to this island, I said to myself, you can't believe your eyes, what a wonderful island. Αν ο κύριος Νόλ και αν οι σκηνοθέτες και οι μεγάλοι κριτές ενθουσιάστηκαν από αυτά που έχουν χτίσει οι Καστελοριζοί εδώ πέρα, που να δείτε τι έχουν χτίσει στην Αυστραλία. Η ταινία έναρξη του φεστιβάλ μας είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο Radiograph of a Family, μια συμπαραγωγή Νορβηγίας, Ιράν και Ελβετίας, σε σκηνοθεσία της Φιρουζέ Χοσροβάνη. Η ταινία βραβεύτηκε το 2020 στο ITFA, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, στο Άμστερνταμ. مادر با عکس پدر ازدواج کرد. من بزرگ شدم. اما فیروزه توی قاب برای همیشه روی دستهای موسیو جا خوش کرد و همونجا موند. Ακολουθήσει ένα αφιέρωμα μνήμης στη μικρασιατική καταστροφή του 1922 με τίτλο «Αρωθυμό και τραγουδό». Τραγούδι «Η Ρωσαΐα». Ειρήνη μου, θα μου πάρεις τη δουλειά εσύ και εδώ και στην Τουρκία και παντού. Να πω, αυτό το νησί είναι όλο εκπλήξεις πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη βραδιά. Ελπίζουμε και σε επόμενες. Πάντα μια βραδιά στο Καστελόριζο είναι υπέροχη, πόσο μάλλον πολλές. Στην ακριτική Τήλο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η μουσικοχορευτική εκδήλωση το δεύτερο μέρος του προγράμματος των Ελεφαντίων 2022. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στο Χαρκαδιό και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς από τους συμμετέχοντες πολιτιστικούς συλλόγους. Πολιτιστικός Σύλλογος Τηλίων Ρόδου, ο Άγιος Παντελεήμονας, χορή από το νησί της Τήλου, Σύλλογος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Αφάντου Ρόδου, Παναγιά Καθολική, χωρί από το νησί της Ρόδου και τη Θράκη, Πολιτιστικό Σωματείο Ιαλισσού, το Χορόσπιτο, χωρί από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, με συνοδεία από τους οργανωπαίκτες Αντώνη και Κωνσταντίνο Μακρύ. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η μουσική αφηγηματική εκδήλωση του ΔΟΠΑΡ με τίτλο «Η Μύθη της Οδού Υποτών». Πρόκειται για μια πρωτότυπη παραγωγή του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου, ο οποίος στήριξε αποκλειστικά τη μουσική αφηγηματική εκδήλωση σε κείμενα της αξιόλογης ηθοποιού και σκηνοθέτηρας κυρία Ναταλία Καποδίστρια, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση του χαρισματικού λυρικού ρόδιου συνθέτη κ. Αντώνη Κιζούλη, σε τραγουδιστική ερμηνευτική απόδοση της διεθνούς φήμης αισθαντικής ερμηνεύτριας με σόφωνο κ. Μπέτης Χαρλάφτη και με την πολύτιμη σύμπραξη των εκπληκτικών χοροδών του Δημοτικού Οδείου του ΔΟΠΑΡ υπό τη διεύθυνση της εξαίρετης δωδεκανήσιας μουσικού και μαέστρου κυρίας Άτζελα Σπανού.
Οι μουσικοί που πλαισίωσαν και ερμήνευσαν μουσικά τη σύνθεση του Αντώνη Κιζούλη απέδωσαν με συνέπεια, δεξιοτεχνία και πειθαρχία τη μουσική παρτιτούρα. Η προϊσταμένη πολιτισμού του ΔΟΠΑΡ, κυρία Νάνση Τρυποσκούφη, άνοιξε την εκδήλωση και εξήρε την ιδιαιτερότητα και τη σημαντικότητα της παρούσας μουσικής και αφηγηματικής καλλιτεχνικής συνεργίας για την άριστη ποιότητα και το δυνατό καλλιτεχνικό αποτύπωμά της. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.